Η επερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική. Η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση είναι ότι δεν προχωράει γρήγορα η εφαρμογή των νόμων που ψήφισε. Τόσο μεγάλο είναι το χάος που χωρίζει την πολιτική των δύο κομμάτων. Για πολλωστή φορά γίνεται η ίδια συζήτηση με εναλλασσόμενους ρόλους. Αυτό όμως τελικά που σας ενώνει είναι η στρατηγική της συνέχειας του κράτους. Και η Νέα Δημοκρατία, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους Βερναρδάκη και Κατρούγκαλου, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, νόμος ΡΕΠΑ και άλλων, επιχειρώντας μια σειρά θεσμικές αλλαγές για να οργανωθεί και να λειτουργήσει πιο επιτελικά το αστικό κράτος και κυρίως να λύσει το ζήτημα ποιοι θα προσλαμβάνονται στο δημόσιο και όχι πόσοι. Ποιοι θα στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό και ποιοι όχι. Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αναξιοκρατία, πελατειακές σχέσεις, κομματικό κράτος και στρατιές μετακλητών στα Υπουργεία. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τα πράγματα είναι καθαρά. Φιλολαϊκό, ηθικό, αξιοκρατικό και αδιάφορο αστικό κράτος ούτε υπήρξε ιστορικά, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Πιο αποτελεσματικό ασφαλώς και μπορεί να γίνει. Αλλά η αποτελεσματικότητα αυτή συνεπάγεται ταχύτητα και ευληγησία για την ικανοποίηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, ενώ για το λαό φτώχεια, εκμετάλλευση, φόρους, χαράτσια και ένταση του αυταρχισμού. Είναι προκλητικό πραγματικά να τσακώνεστε για τον τρόπο διορισμού των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου, όταν όλοι σας έχετε τεράστια ευθύνη για την ομηρία χιλιάδων συμβασιούχων, για τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε κρίσιμους τομείς, για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που στην πραγματικότητα κάθε χρόνο αναπληρώνουν τον εαυτό τους. Η λειτουργία των οργανισμών και υπηρεσιών του δημοσίου εξαρτάται πρώτα και κύρια από την επαρκή του στελέχωση, με μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό και όχι από τον τρόπο διορισμού των διοικήσεων. Έχετε λοιπόν τεράστιες ευθύνες, γιατί εκτός των άλλων απορρίψατε την πρόταση των συνδικάτων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, ώστε να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Καλλιεργείτε την αντίληψη ότι στο δημόσιο πρέπει να διορίζονται οι άξιοι, οι αριστοί και οι ικανοί. Οι άριστοι και οι ικανοί, λες και όλοι οι υπόλοιποι, είναι ανάξιοι και ανίκανοι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, δεν έχετε κανένα πρόβλημα να προβάλλετε, εσείς και τα παπαγαλάκια σας, τους εργαζόμενους στο δημόσιο ως τεμπέληδες ή ως προνομιούχους, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και με την ευκαιρία. Ποιο είναι το τρομερό προνόμιο που απολαμβάνουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι του δημοσίου? Μήπως είναι οι υπέρογγες αμοιβές? Όχι βέβαια. Το βασικό προνόμιο είναι ότι έχουν σταθερή δουλειά. Είναι τόσο σάπιο το σύστημα που υπηρετείτε, που αυτό που έπρεπε να είναι αυτονόητο δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους στην εποχή μας, εσείς το αναγορεύετε ως προνόμιο. Αυτή τη λογική του «φάε το διπλανό σου για να επιβιώσεις» καλλιεργούν και οι αξιοκρατικοί διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Αλήθεια, συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς όλοι επί ίσης ώρες? Είναι τουλάχιστον αστείο να το πιστεύει κανείς αυτό. Γνωρίζετε όλοι πως σε αυτό τον τομέα έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη μπίζνα με φροντιστήρια που προετοιμάζουν υποψήφιους για τέτοιους διαγωνισμούς και φυσικά με το αζημίωτο. Οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες πληρώνουν για άλλη μια φορά ένα σκασμό λεφτά με την ελπίδα ότι τα παιδιά τους θα βρουν δουλειά. Και όποιος δεν καταφέρει να πετύχει στο διαγωνισμό, όπου για κάθε θέση αντιστοιχούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες υποψήφοι, τότε μάλλον φταίει ο ίδιος για την ανεργία του. Και αυτό το έχουμε ακούσει. Αναφέρεστε και στο ζήτημα της επιλογής των προϊσταμένων στο δημόσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, και εγκαλεί την κυβέρνηση για ρουσφετολογικές τοποθετήσεις προϊσταμένων, γιατί, όπως λέει, δεν εφαρμόζει το νόμο 4674 του 2020. Ωστόσο, ο νόμος αυτός που τροποποίησε τον υπαλληλικό κώδικα, αύξησε τη βαρύτητα που έχει η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις ευθύνης. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, οι έννοιες αξιοκρατία και συνέντευξη είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια
γίνεται προσπάθεια να βαφτιστεί το κρέας ψάρι και αναφέρεστε στη δομημένη συνέντευξη, λες και δεν είναι ο Γιάννης Γιαννάκης. Η διαδικασία της συνέντευξης είναι ένας ακόμη μηχανισμός πειθάρχησης και λειτουργεί ως κόφτης για τους υπαλλήλους που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις. Το περιεχόμενό τους μπορεί να περικλεί από την αποδοχή του συντάγματος, της νομιμότητας, μέχρι τη διαχείριση κρίσεων, το αν συμμετέχει σε απεργίες, σε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, παράνομες δημόσιες συναθρήσεις, τη συμπεριφορά του δημοσίου υπαλλήλου εντός και εκτός υπηρεσίας και πάρα πολλά άλλα. Κριτήριο επιλογής για τους προϊσταμένους αποτελεί και η βαθμολογία αυτής της αντιδραστικής αξιολόγησης, στη θέσπιση της οποίας πρωτοστάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4369 του 2016. Και για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, με την τροπολογία Γεροβασίλη, την οποία πήρατε πίσω κακή κακός τον Ιούνιο του 2019, λίγο πριν τις εκλογές, αποκλείοντας εντελώς από τις θέσεις ευθύνης όσοι υπάλληλοι συμμετείχαν στην απεργία αποχή που είχε προκηρύξει η ΑΔΔ ενάντια στην αξιολόγηση. Αυτό και αν ήταν πραγματικά ο ορισμός της αξιοκρατίας. Έχουμε και τον απαράδεκτο νόμο 4898 του 2022, όπου η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όρισε ότι οι μάνατζερ προέρχονται από την αγορά και θα μπορούν να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές στον ΕΦΚΑ. Είναι φανερό ότι για να βγει η βρώμικη δουλειά πρέπει να επιστρατηθούν και οι κατάλληλοι άνθρωποι, παραμερίζοντας και τον υπαλληλικό κώδικα και τις προβλέψεις του Συντάγματος για την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Το ρεσάλτο που προετοιμάζεται στην περιουσία του ΕΦΚΑ και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνιστούν έγκλημα απέναντι στο λαό. Την ίδια στιγμή συγκροτούνται στον ΕΦΚΑ πειθαρχικά συμβούλια που μοιάζουν με στρατοδικεία, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως οι αντιλαϊκές πολιτικές πάνε χέρι-χέρι με την καταστολή. Ωστόσο, δεν ξεχνάμε ότι βασικός νόμος πάνω στον οποίο πάτησαν και όλοι οι υπόλοιποι για την αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου. Το ΚΚΕ είναι υπέρ ενός αντικειμενικού και με μετρήσιμα κριτήρια συστήματος επιλογής προσωπικού για τις θέσεις ευθύνης, στο πλαίσιο μιας κρατικής δημόσιας διοίκησης, που βασική αποστολή της θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη προς όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Κάθε άνθρωπος, κάθε νέος, είτε έχει απολυτήριο λυκείου, είτε μιας επαγγελματικής σχολής, είτε έχει τελειώσει τα ΤΕΗ ή τα ΑΕΗ, είτε έχει κάνει μεταπτυχιακό είτε διδακτορικό, δικαιούται δουλειάς, μόνιμης θέσης εργασίας με έναν καλό μισθό. Το πραγματικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οι διαφορές στη στρατηγική τους, αλλά ποιος θα διαχειριστεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Το αναφέρει άλλωστε με κοινικό τρόπο η επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των αστικών κομμάτων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και την οικονομική διαπάλη που γίνεται στο στρατόπεδο του κεφαλαίου για τη μοιρασιά της Λίας. Έχουν ήδη βγει τα μαχαίρια για το ποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα έχουν τη μερίδα του λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ο λαός μας με νέα μνημόνια. Αυτό εννοούν τα κυβερνητικά στελέχη όταν λένε πως δεν υπάρχουν λευτόδετρα. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς μπορεί πραγματικά να απαντήσει ο λαός, βγαίνοντας ο ίδιος στο προσκήνιο. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε την Τετάρτη στις 6 του Απρίλη να νεκρώσει τους χώρους δουλειάς και να συμμετάσχει μαζικά στην απεργία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.